Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Στέλλα Καφέ και η μελέτη που θα σας παρουσιάσω αφορά τις αντιλήψεις αθλητών και προπονητών για τη χειραγώγηση αγώνων στο ποδόσφαιρο σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η χειραγώγηση αθλητικών αγώνων ορίζεται ως ισκόπιμη διευθέτηση, πράξη ή παράληψη που αποσκοπεί σε αθέμητη αλλίωση του αποτελέσματος ή της πορείας ενός αθλητικού αγώνα με σκοπό την αφαίρεση της απρόβλεπτης φύσης του. Δυστυχώς, οι χειραγωγημένοι αγώνες στο ποδόσφαιρο αντιπροσωπεύουν μια συνεχόμενη απειλή για την ακεραιότητα και τη φήμη του αθλητισμού. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο αθλητισμός αλλοιώνεται από τους χειραγωγημένους αγώνες. Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη έρευνα του 2014 από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Διεθνές Κέντρο Αθλητικής Ασφάλειας έδειξε ότι οι χειραγωγημένοι αγώνες αυξάνονται συνεχώς κάθε χρόνο και υπάρχουν ενδείξεις ότι χειραγωγούνται περίπου 300 έως 700 αγώνες υψηλού επαγγελματικού ποδοσφαίρου κάθε χρόνο. Σκοπός της μελέτης αυτή ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων ποδοσφαιριστών, προπονητών και μάνατζερ στο ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 290 άτομα, προπονητές, αθλητές και μάνατζερ όπως είπαμε παραπάνω και στον πίνακα που βλέπετε εδώ έχουμε για κάθε χώρα πόσοι προπονητές, μάνατζερ και ποδοσφαιριστές έλαβαν μέρος. Σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από ποδοσφαιρικούς συλλόγους των τριών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφορά σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα, που κυμαίνεται από 1, πολύ χαμηλό, έως 5, πολύ υψηλό, πόσο σοβαρό δηλαδή θεωρούν το φαινόμενο της χειραγώγησης. Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα. Ο πρώτος πίνακας είναι της Ρουμανίας, έτσι, πόσο σοβαρό θεωρούσαν το φαινόμενο της χειραγώγησης και των στημένων αγώνων. Οι Ρουμάνοι έδειξαν ότι ήταν ένα αρκετά μεσαίο επίπεδο το φαινόμενο αυτό, ενώ στην Ελλάδα δυστυχώς είχαμε τα πιο υψηλά αποτελέσματα. Θεωρούσαν δηλαδή ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σοβαρό στη χώρα μας. Αντίστοιχα, εδώ είναι και τα αποτελέσματα της Βουλγαρίας. Βλέπουμε στον πίνακα ότι έχουμε υψηλότερα επίπεδα στη μεσαία στήλη. Και τα αποτελέσματα αυτά κατέδειξαν ότι οι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο θεωρούν το πρόβλημα της χειραγώγησης των αγώνων σοβαρό ή πολύ σοβαρό, είτε αγωνίζονται σε ερασιτεχνικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Ακόμα, οι εμπλεκόμενοι ανέφεραν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα σε επαγγελματικό επίπεδο είναι η χειραγώγηση αγώνων με σκοπό το οικονομικό κέρδος από το στοίχημα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.